γέμισε και πάλι σήμερα με χαρά. Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, η ψυχή και η καρδιά μας, καθώς ετελέσαμε τον Εσπερινό του Αγίου και Ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του Θαυματουργού και Μυροβλήτου και Προστάτου ημών και κυρίως της Ελλάδος μας, την οποίαν εκείνος τόσον ηγάπησε και στην οποία τόσα προσέφερε και προπαντός με τις θαυματουργικές του επεμβάσεις και τις ιαματικές σε χρόνους δίσεκτους και μήνες οργισμένους, όταν η πανούκλα, η χολέρα, η γρίπη και τα άλλα θανατικά εθέριζαν αμέτρητους ανθρώπους εδώ στην πονεμένη και σκλαβωμένη και στη συνέχεια ελεύθερη πατρίδα μας. Ο Άγιος ήταν συμπαραστάτης και αρρωγός και ιατρός άμυσθος και ταχύτατος και προπαντός αποτελεσματικός. Σε όλα τα μέρη της πατρίδος μας τον έβλεπαν οι χριστιανοί κλήρος και λαός να μπαίνει στα σπίτια και να βγαίνει, να θεραπεύει αρρώστους και να προσφέρει ιάσεις και παρηγοριά και δύναμη μεγάλη. Και τότε που δεν υπήρχαν σχεδόν φάρμακα και ούτε τα άλλα μέσα, ήταν ο Άγιος μοναδικός ευεργέτης. Γι' αυτό και όλοι οι Έλληνες και όχι μόνο, τόσο πολύ αγαπούμε και σεβόμεθα τον Άγιο Ιερομάρτυρα Χαραλάμπη, εκείνο τον παπά του Δευτέρου μεταχριστιανικού αιώνος που έζησε στη Μικρασία, στη Μαγνησία και γέρασε, έφτασε σε πολύ μεγάλη ηλικία και ενώ εγίνοντο διωγμή και τόσα άλλα δυνάκα της πίστεως και της Εκκλησίας, ο Θεός τον άφησε απείραχτον, τον προστάτευσε, τον ήθελε για να τον χρησιμοποιήσει σε μια δύσκολη ώρα και στιγμή του κόσμου, για να ενισχύσει με το μαρτύριό του όλους εκείνους που ηγονίζοντο και εδιώκοντο. Γι' αυτό ας έχουμε ελπίδα στη Θεία Πρόνοια ακράδαντη και πεποίθηση μεγάλη στη χάρη του Θεού, γιατί εκείνος ποτέ δεν άφησε ούτε την Εκκλησία του ούτε τον κόσμο του έτσι, αλλά μας διακυβερνά και μας προσέχει και μας φροντίζει κατά τον πιο καλό τρόπο. Άλλωστε έτσι κι αλλιώς μας έχει στα χεράκια του ως Παντοκράτορ. Γι' αυτό κι εμείς ας του έχουμε εμπιστοσύνη, ό,τι κι αν γίνεται, έστω κι αν συγκρουστεί όπως λένε οι πατέρες ο ουρανός με τη γη. Ας έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο. Γίνεται τρικυμία, γίνεται θαλασσοταραχή, συμβαίνουν τόσα και τόσα, αλλά είναι κοντά και μαζί μας και μέσα μας και γύρω και παντού ο φιλάνθρωπος Κύριος, ο βασιλεύς του ουρανού και της γης, ο ποιητής όλου του κόσμου. Γι' αυτό ας το έχουμε εμπιστοσύνη και στις ώρες τις δύσκολες και τις τρικυμισμένες, τις προσωπικές, τις εκκλησιαστικές, τις εθνικές αλλά και τις πλανητικές, ας κλείνουμε το γόνι της ψυχής και του σώματος ενώπιον της Θείας μεγαλοσύνης Του και ας Τον παρακαλούμε και ας Τον νικετεύουμε να μας ελεήσει ακόμα μια φορά, να στείλει τα ελέη και τους ικτυρμούς Του και να υψώνει το κέρας, δηλαδή τη δύναμη των χριστιανών, των Ορθοδόξων. Κρατούσε λοιπόν τον Άγιο Χαραλάμπη ο Θεός για τη δύσκολη ώρα. Και όταν βασίλευσε ο Σεπτίμιος Σεβίρος, τέλος Δευτέρου και αρχές Τρίτου αιώνος, παρότι ήταν φιλόσοφος, παρότι είχε καλή δημοσιονομική, πολιτική και οικονομική, παρότι πρόσφερε τόσα στην αυτοκρατορία, σκόνταψε όμως το χριστιανισμό, σκόνταψε στο φιλάνθρωπο Χριστό μας, τον εσταυρωμένο και αναστημένο, και τον έπιασε μανία και λύσα, και άρχισε να πολεμά την Άγια Πίστη των Πατέρων μας με το χειρότερο τρόπο, με όλα τα μέσα. Και αμέτρητοι χριστιανοί εμαρτύρησαν, άλλοι δυσκολεύτηκαν, άλλοι κατέφυγαν στα βουνά ή κρύφτηκαν στις σοπές της γης. Είναι δύσκολες ώρες αυτές, πολύ δύσκολες και συγκλονιστικές ώρες. Και τότε ορθώθηκε ανάμεσα
ο Άγιος Χαραλάμπης, ετών 113, έναν αιώνα και 13 χρόνια κουβαλούσε στην πλάτη του ο μέγας αυτός ιερεύς της Εκκλησίας και στάθηκε άφοβος και αντριωμένος μπροστά στον τύρανο, στον αυτοκράτορα της Ρώμης και σε αυτούς που τον υπηρετούσαν. Και είπε το γενναίο του όχι, το μεγάλο του όχι, απέναντι σε εκείνους που τον εβίαζαν να αρνηθεί την πίστη του, να προσκυνήσει τα είδωλα και να του χαρίσουν τα πάντα, όπως έλεγαν και διετείνοντο. Και ο Άγιος τους λέει, «Βρε παιδιά, πείτε τίποτα άλλο αν θέλετε. Εγώ γέρασα, άσπρισαν τα μαλλιά μου, μια ζωή περιττό το φιλάνθρωπο Χριστό μου, και τώρα εγώ να αλλάξω. Εγώ θέλω να σας παρακαλέσω να αλλάξετε εσείς. Να έρθετε κοντά στον Κύριο. Να είτε τι ωραία είναι. Γιατί είναι κρίμα τόσο καλοί άνθρωποι σαν και εσάς να είστε στο σκοτάδι και στα είδωλα». Εκείνοι όμως εμάνιασαν. Αν ο άνθρωπος δεν έχει μέσα του αγάπη και έρωτα καλού και αν ο άνθρωπος είναι πορωμένος, τότε δαιμονοποιείται και πολεμάει το Χριστό και τα τέκνα του. Μα ο Άγιος Χαράλαμπος, παρότι στη συνέχεια τον απείλησαν, στάθηκε άφοβος και αντριωμένος και τους λέει, «Μην απειλείτε, εγώ τα ακούω τζάπα, τα ακούω βερεσέ αυτά, μη χάνετε τα λόγια σας, ελάτε αν θέλετε και δοκιμάστε, εγώ είμαι γέρος και ανήμπορος, αλλά είναι παντοδύναμος και νέος πάντοτε ο Χριστός μας και θα δείτε πως δεν θα με αφήσει». Και άρχισαν λοιπόν τα μαρτύρια, μεγάλα και φοβερά μαρτύρια για να γέροντα ιεράρχη. Στο τέλος τον έγδαραν, του έγδαραν όλο το δέρμα, η πόνη ανυπόφορη, εκείνος γαλήνιος, προσευχόταν θερμά στο Χριστό μας, να του δώσει δύναμη να αντέξει αφενός και αφετέρου, να δώσει φώτιση στους τυράννους, φώτιση στους δημίους του, να ανοίξουν τα μάτια τους, να έρθουν και εκείνοι κοντά του, στο θαυμαστό δηλαδή φως του Χριστού μας. Αλλά τίποτε, ο τύραννος τότε ο Σεπτίμιος Σεβύρος εφρίαξε και παρεκάλεσε τους θεούς του να στείλουν δύναμη και να κάμουν θεοσημεία ούτως ώστε να καταστρέψουν και να αφανίσουν και να θανατώσουν αυτόν, δηλαδή τον Άγιο Χαραλάμπη που με τόση ασέβεια εφέρετο απέναντί τους. Και καθώς δεν ήρχονται οι θεοί του γιατί ήσαν ανύπαρκτοι, τότε έβρισε τον αληθινό Θεό του Αγίου Χαραλάμπους και του λέει, «Αν είσαι Θεός, κατέβα κάτω να παλέψουμε». Σε πόση άνοια και παραφροσύνη οδηγεί τον άνθρωπο η αθεία και η μοροπιστία, η πόρωση και η σατανική κακία. Και τη στιγμή εκείνη σηκώθηκε στον αέρα ο τύραννος. Τον σήκωσε ο Θεός, κοίτα ανάμεσα ουρανού και γης και τον ετύφλωσε και του πήρε και τη λαλιά και τον άφησε ώρα πολύ μετέωρον μεταξύ ουρανού και γης για να φανεί ποιος είναι ο παντοδύναμος και ποιος ο αδύναμος. Και τότε τον κατέβασε πάλι στη γη, αλλά δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει ούτε να δει ο τύραννος. Ο Άγιος παρεκάλεσε τον Χριστό, του έκανε νεύματα και ο τύραννος να τον βοηθήσει και ο Χριστός του άνοιξε τα μάτια και του έλυσε τη λαλιά. Εκείνος όμως, αντί να αλλάξει, έγινε χειρότερος. Είδαν τότε οι δύο δήμοι, ο Πορφύριος και ο Βάπτος, εκείνοι που έγδαραν τον Άγιο, είδαν το μεγαλείο της χριστιανικής πίστεως και την αλήθεια αυτή στην ολοφάνερη. Και τότε ζήτησαν συγγνώμη από το γδαρμένο και δαρμένο Άγιο, τον πολύαθλο ιερομάρτυρα Χαραλάμπη και του είπαν, «Παρακάλεσε το Θεό σου να μας συγχωρήσει και να μας δεχτεί».
Και καθώς ο τύραννος το άκουσε, έφρυξε και διέταξε αμέσως να αποκεφαλίσουν αυτούς τους νεολέκτους χριστιανούς, τους νεοσυλλέκτους χριστιανούς, τους άρτη πιστεύσαντας, και τους εφώνευσαν και πήγαν και αυτοί ως μάρτυρες μαζί με τον Άγιο Χαραλάμπη. Γι' αυτό και συνεορτάζουν σαν αύριο. Αύριο ακριβώς. Και τότε, μη δυνάμενος να κάνει τίποτα άλλο, ο τύραννος διέταξε και έκοψαν το κεφάλι, ή μάλλον να κόψουν την κεφαλή του Αγίου. Αλλά ο Χριστός μας, πριν του κόψουν το κεφάλι, και καθώς ήφχε το Άγιος, του πήρε την ψυχή, του έφτανε του Χριστού μας το μεγάλο μαρτύριο αφενός, και αφετέρου υποπτεύομαι θα παρακαλούσε ο Άγιος Χαραλάμβης να μην τον φωνεύσουν άνθρωποι και πάρουν το κρίμα στο λαιμό τους. Πάρε με Κύριέ μου έτσι, το ίδιο έγινε και με την Αγία Κυριακή όπως γνωρίζετε. Λοιπόν, πάρε με Κύριε έτσι, και τον πήρε έτσι τον πολύαθλο και ιερομάρτυρα Χαραλάμβη. Ήταν αρχές του 3ου μεταχριστιανικού αιώνος, 10ου μηνός Φεβρουαρίου, καθώς εμαρτύρησε ο πολύαθλος Άγιος Χαραλάμπης, ο μεγάλος και θαυματουργός, και ανέβηκε στα ουράνια σκηνώματα, άφησε στη γη τα λείψανά του, τα οποία ξέρετε ποιος ενταφίασε και εφρόντισε και έκλαψε, η κόρη του τυράννου, η Γαλήνη. Απ' τα αγκάθι βγαίνει ρόδο, λέει ο λαός μας, η Αγία Γαλήνη που συνεορτάζει και αυτή. Πήρε τα λείψανα του Αγίου, τα σπάστηκε, τα έκλαψε, τα φρόντισε, τα ενταφίασε. Και ύστερα έφυγε και εκείνη για τον ουρανό, κοντά στον αγαπημένο της Άγιο Χαραλάμπη, που ο πατέρας της υπέβαλε σε φρικτά και μεγάλα και ανήπιστα μαρτύρια και ανυπόφορα. Και ο Άγιος από τότε δεν μας εγκατέλειψε, δεν μας άφησε ποτέ. Και μάλιστα, όπως είπαμε, έχει και ιδιαίτερη στοργή και αγάπη με την πολύαθλη πατρίδα μας, την Ελλάδα μας, που σήμερα, όπως βλέπετε, την έχουν στημένη, την έχουν βάλει στο σφυρί και χτυπάνε την Εκκλησία, χτυπάνε τη δικαιοσύνη, χτυπάνε την παιδεία με διάφορα τάχα προσχήματα αυτοί οι Φαρισαίοι και δίθεν αναμάρτητοι. Αλλά θα περάσει. Όποιος τα έβαλε με την Εκκλησία και μάλιστα με το θεσμό της Εκκλησίας, έπαιξε και έχασε, καθώς ο αρχαίκακοσόφης, ο οποίος εξευλήθη έξω. Και μας φροντίζει στον ατυχή πόλεμο του 1897, εκεί στα Μετέωρα, στη Μονή του Αγίου Στεφάνου, που βρίσκεται και η κάρα, η μυροβολούσα κάρα του Αγίου Χαραλάμπους, οι Τούρκοι εχθροί και κατακτητέ, πήραν την Αγία Κάρα και τη χτυπούσα κάτω για να βγει από την ασημένια θήκη της και να πάρουν εκείνη το ασήμι και να αφήσουν τον Άγιο που δεν σε χρειάζεται. Δεν μπόρεσε να γίνει αυτό. Σε λίγο δε έπεσε θανατικό πανούκλα και χολέρα και πέθαναν αμέτρητοι Τούρκοι. Μάλλον πέθαναν εκείνοι που έκαναν αυτό το ανοσιούργημα και πέθαναν πάρα πολλοί. Και ο αρχηγός τους, ο στρατιωτικός αρχηγός, ο στρατηγός τους δηλαδή, καθώς του είχε ζητήσει λόγο ο Σουλτάνος για την απώλεια τόσων ανθρώπων, Τούρκων στρατιωτών, Ιβριστών και Απίστων, έκαμε αναφορά και είπε στο Σουλτάνο, αυτούς τους σκότωσε ο Άγιος Χαράλαμπος και ο Θεός. Εγώ δεν μπορώ να τα βάλω με τον Κύριο του κόσμου. Είμαι ανήμπορος και ανίσχυρος. Έτσι απήντησε ο Τούρκος στρατηγός. Και σήμερα που η πατρίδα μας απειλείται και από Τούρκους και από θεούς και δαίμονες, ένα πράγμα να ξέρουμε, πως εδώ έχουμε ισχυρούς προστάτες. Τους Αγίους της Εκκλησίας μας, την Παναγία και τον Χριστό μας, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τους ήρωες και τους μάρτυρες. Μπορεί να μας έφεραν σε τέτοιο κατάντημα
που δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε, ούτε μια αντίσταση, ούτε μια αντίδραση, ούτε ένα όχι να πούμε. Βλέπετε πόσο δύσκολα είμαστε οι καημένοι. Και εμείς είμαστε αδύνατοι και οι θέσεις που έχουμε, ο Φάλαγος Μακρυγιάννης, αδύνατες, είναι όμως δυνατός ο Θεός μας. Ο Θεός των Πατέρων ημών. Μπορεί ο Άγιος Χαραλάμπης να κάνει κι άλλα τέτοια θαύματα και άλλες επεμβάσεις και να στήσει τους βαρβάρους και τους πολεμίους, να τους ακυρώσει, να τους ακινητοποιήσει, να τους νικήσει, να τους διώξει και αν θέλετε και να τους θανατώσει. Εμείς σας έχουμε άνωτας καρδίας αφενός και αφετέρου ας μετανιώνουμε και ας διορθώνουμε τη ζωή μας. Ας μας δώσει μετάνοια ο Κύριος και διόρθωση βίου να γίνουμε αληθείς ορθόδοξοι Έλληνες. Γιατί όπως πάει, φαλκιδεύεται όλο και κάθε μέρα και η πολιτική ελευθερία της πατρίδος μας. Δεν εξουσιάζομαι εμείς. Και έπεσαν όλα τα μέσα επάνω στην Εκκλησία και στη δικαιοσύνη για να κάνουν οι τρανοί της γης και οι εδώ της Ελλάδος εχθροί τα δικά τους θελήματα. Υπογράφουν το τέλος της Κύπρου, το τέλος του Αιγαίου και τόσα άλλα. Και εμείς ασχολούμεθα τόνα και τάλλο με όλα τους τα ψέματα και με όλες τους τις ανοησίες και βγάλουν το κακό στο δρόμο και το βλέπουν τα παιδιά μας και γίνονται τόσα κακά. Ας μας δώσει φώτιση ο Χριστός. Ας μας λυπηθεί και ας μας ελεήσει. Είναι δύσκολοι οι καιροί, αλλά έχουμε ισχυρούς προστάτες. Έχουμε ακόμη άλλον έναν που γιορτάζει μεθαύριο, τον Άγιο Ιερομάρτυρα Βλάσιο, τον Επίσκοπο Σεβαστίας, το Θαυματουργό και Ιαματικό Ανάργυρο. Είναι με τους Αγίους Αναργύρους, καθότι ήταν ιατρός. Αυτός έζησε στο τέλος του 3ου αιώνος και μαρτύρησε στις αρχές του 4ου επί αυτοκράτορος Λυκινίου, τον οποίον ο Γαλέριος, ο Μαξιμιανός Γαλέριος έκανε στην αυτοκράτορα της Ανατολής και εξουσίαζε και ήταν και εκείνος φοβερός διώκτης των χριστιανών και καθώς τελείωναν οι διωγμοί εκείνος είχε μεγαλύτερον μένος. Και κίνησε λοιπόν και στη Σεβάστια εκεί της Μικράς Ασίας φοβερό διωγμό. Δεν άφηνε τίποτα όρθιο. Ήθελε να εξαλείψει την Ορθοδοξία και να καταστρέψει την Οικουμένη. Ήταν γι' αυτός όργανο του Αντιχρίστου και κοπέλι του Αντιδίκου. Οι χριστιανοί οι πιο πολλοί τρέξαν στα βουνά να κρυφτούν και στα σπήλαια και στις σοπές της γης. Δεν είναι εύκολο πράγμα ο διωγμός. Τρέμει ο άνθρωπος μπροστά στο φάσμα του διωγμού. Όση πίστη κι αν έχει και όση δύναμη πρέπει να είναι πια μεγαλομάρτης και να είναι πολύ χαρισματικός για να μπορέσει να αντέξει και να μαρτυρήσει υπέρ του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήταν στο βουνό και στα σπήλαια, εξημέρωνε τα ζώα, τα θεράπευε, παρηγορούσε τους χριστιανούς που είχαν και εκείνοι καταφύγει και έπαιρναν μεγάλη δύναμη. Το έμαθε όμως ο Λυκίνιος και το όργανο του Αγρικόλας, ο διοικητής εκεί της Σεβάστιας και έτρεξαν και τον έφεραν τον Άγιο από το βουνό. Τον Άγιο Βλάσιο, τον ιατρό, τον Ανάργυρο, ασκούσε την ιατρική με εξαίρετο τρόπο. Παρήχε τις υπηρεσίες του δωρεάν και φάρμακα επίσης και ό,τι άλλο χρειαζόντουσαν. Και ήταν η παρηγοριά και η γαλήνη. Να η ορθόδοξη θρησκεία μας πώς βοηθάει τους πάντας και τα πάντα. Γι' αυτό και πολεμάτε, γιατί είναι εκ Θεού και είναι η αλήθεια. Και έβαλαν λοιπόν τον Άγιο στα φοβερά μαρτύρια. Του είπαν αλλάξει και εκείνος είπε το μεγάλο του όχι. Δεν ανταλλάσσω εγώ την αλήθεια με το ψεύδος. Δεν ανταλλάσσω εγώ το σκοτάδι με το φως. Όχι, όχι, όχι. Κάμετε ό,τι θέλετε. Άγιε μου Βλάση, δώσ' δύναμη και σε εμάς τους ταλέπορους. Ιησούς στα τέλη των αιώνων κατήντησαν. Στους ταλέπορους Ελληνοορθόδοξους, δώσ' δύναμη να πούμε τα μεγάλα όχι στη νέα τάξη πραγμάτων,
στην ισοπεδωτική τους πολιτική και στη διάλυση των πάντων και στην επικράτηση του σκότους και του κακού και της ανομίας. Δώσ' μας δύναμε Άγιε, να πούμε λοιπόν και εμείς τα μεγάλα μας όχι, όπου χρειάζεται και όπως χρειάζεται. Άλλωστε τους έχουμε τους Αγίους και τους μάρτυρες στην Εκκλησία, αδελφοί μου, κάθε μέρα, κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Και εκείνοι μας βοηθάνε, και εκείνοι μας προσέχουν, και εκείνοι μας φροντίζουν. Γι' αυτό και ο λαός μας κυριολεκτικά τους αγαπά και τους λατρεύει σε εισαγωγικά, τους Αγίους της Εκκλησίας και τους μάρτυρες της πίστεως και τους ήρωες της πατρίδος μας, με τόση αγάπη και με τόση στοργή. Είπε λοιπόν το όχι ο Άγιος. Του έκαμαν και τι δεν του έκαμαν. Δεν μπόρεσαν να τον κάμψουν και να τον αλλάξουν. Η θεϊκή δύναμη τον βοηθούσε και άντεχε τους όντως αφόρητους πόνους. Εις αναφόρητη η πόνη. Και μόνο η Θεία Χάρις του συμπαρίστατο και μπορούσε και άντεχε και δεν έπεφτε κάτω και δεν ειρνείτο την πίστην του. Και αφού είδε και από είδε ο φοβερός Αγρικόλας, τι έκανε, τον έριξε στη λίμνη της Σεβαστίας, εκεί που έριξαν και τους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρας. Τον έριξε εκεί μέσα στον πάγο και τον άφησε. Πέρασε όλη νύχτα, περίμενα να πεθάνει. Πήγαν το πρωί περί χαρίς να πάρουν το λείψανό του και τον βρήκαν να είναι χαριέστατος και υγιής και να τον θάλπει το Πνεύμα το Άγιο, η ζέστη του Αγίου Πνεύματος, να τον έχει σε κατάσταση φυσιολογική και να κάθεται πάνω στη λίμνη ο Άγιος και να δοξολογεί τον Κύριο. Αυτό κι αν είναι σουρεαλισμός, αυτό κι αν είναι υπερανθρώπινον, αυτό κι αν είναι μοναδικό. Και τον έφεραν τον Άγιο, τον έριξαν στη φυλακή αφού δεν μπορούσαν τίποτα να κάνουν. Και τότε έτρεξαν 7 γυναίκες που αγαπούσαν τον Άγιο και είχαν ευεργετηθεί. Πήγαν στον τύρανο και τι κάνανε, τον έβρισαν. Άμα τη γυναίκα την πιάσει το Πνεύμα το Άγιο, γίνεται Ανδρία, γυναίκα Ανδρία, τι σε βρίσει, λέει ο σοφός Σολομών. Και του τάπανε, του είπανε διάφορα. Άμα λέει βάνεις αυτόν στη φυλακή που έκαμε τόσα και τόσα, τους άλλους τα ρεμάλια που έχεις γύρω, τι πρέπει να τους κάνεις, τι ωραία μίλησαν. Τι ωραία μίλησαν αδελφοί και πατέρες, τι ωραία μίλησαν. Και εκείνος έμεινε άφωνος, δεν ήξερε τι να πει και τι να κάνει. Μπροστά στην αλήθεια χάνουμε τα λόγια μας, κλείνει το στόμα μας και η ψυχή μας ακινητοποιείται και απρακτεί. Τότε έβγαλαν τον Άγιο από τη φυλακή και τον έφεραν στον τόπο του μαρτυρίου. Έφεραν και τις γυναίκες και 2 βρέφη τα οποία ο Άγιος είχε αλλάξει στη φυλακή. Γιατί όταν μαχρώσταγε κανείς, τον έπαιρναν, τον έβαλαν στη φυλακή, ήταν η νόμη της εποχής εκείνης, και έβαλαν και τη γυναίκα του και τα παιδιά, τα λέει και το Ευαγγέλιο αυτά. Μέχρι να αποδώσουν το τελευταίο οφειλόμενο, μέχρι να αξοφλήσουν και το τελευταίο δεκαράκι του χρέους των. Και εκεί τα βρέφη, τα αθώα, καθώς είδαν τον Άγιο να πάσχει υπέρ του ονόματος του Χριστού και να λάμπει και να βλαστάνει ως βλάσιος όλες τις αρετές, τι έγινε, σαγηνεύτηκαν. Σαγηνεύτηκαν και είπαν «Παππού και μας Χριστό να πάρεις και μας Χριστό να δώσεις». Ο Κύριος σοφίζει δηλαδή, φωτίζει τα νήπια. Και ήρθα κοντά στον Άγιο καθώς τον έσαιρα από τη φυλακή δεμένο οι δήμοι, ήρθαν και αυτά από πίσω τρέχοντας σαν τα αρνάκια που πάνε κοντά στη μανούλα τους. Έτρεχαν και αυτά και φώναζαν «Και εμείς είμαστε του Χριστού και του παππού». Ήταν γέροντας ο Άγιος Βλάσιος. Είμαστε του Χριστού και του παππού. Και τότε διέταξε ο τύραννος, αποκεφάλισαν τις γυναίκες και τα παιδάκια, μήπως καμφθεί ο Άγιος. Εκείνος όμως εχαίρετο που μαρτύρησαν αυτές οι υπάρξεις υπέρ του Χριστού. Και στο τέλος του έκοψαν την τιμία κεφαλή του Αγίου. Τον αποκεφάλισαν. Και από τότε έγινε και προστάτης του πονόλεμου. Το λέει το δύστιχο του Συναξαρίου. Είναι ο θεραπευτής των πονολέμων, των πόνων του λαιμού. Και αν κάποιος καταπιεί κοκαλάκι ότι άλλο παλαιότερα παρακαλούσαν τον Άγιο, σήμερα έχουν τα μέσα και τα βγάζουν βέβαια. Ή ότι άλλο, ή αν πονούσε ο λαιμός πολύ,
παρακαλούσαν τον Άγιο και εθεράπευε. Εθεράπευε. Έβγαζε από εκεί το κοκαλάκι ή ό,τι υπήρχε και θεράπευε και τους πόνους του λαιμού. Τον έχουν οι Έλληνες τσοπάνιδες και προστάτη. Τον κοπαδιών τους από τους λύκους. Και θεραπευτεί σε διάφορα νοσήματα και προστάτη από το όνομά του με παρετημολογία ή ετυμολογία των βλαστημάτων, της γεωργίας, των δέντρων και των φυτών. Και είναι δεμένος ο λαός μας και με τον Άγιο Χαραλάμπη και με τον Άγιο Βλάσιο και με όλους τους Αγίους που έχουν σχέση με τέτοια πράγματα και θάματα. Είναι δεμένος ο λαός μας. Τώρα πάνε να μας τα πάρουν αυτά, να μας αποχωρήσουν από αυτά, να μας γεμίσουν σκοτάδι, να μας γεμίσουν με την άγρια δύση που τόσες παρεμβάσεις κάνει στην πατρίδα μας και παντού. Και έχουμε ανάγκη από την προστασία του Θεού και των Αγίων. Γι' αυτό ας μην αφήσουμε την πίστη και την ορθοδοξία μας. Ας κρατήσουμε την Εκκλησία μας. Ας κρατήσουμε τις ιερές παραδόσεις, την Άγια Γλώσσα μας, την ιερή μας μουσική και τα τόσα άλλα. Και ας διώξει ο Χριστός από την πατρίδα μας όλους τους κακούς και δυσκολεμένους, όλους τους εχθρούς, τους φανερούς και αφανείς, οι οποίοι απεργάζονται την καταστροφή της γλυκητά της πατρίδος μας. Μη δίνουμε βάση, μην τους ακούμε. Όλα αυτά έρχονται απ' έξω. Έρχονται απ' έξω όλα αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα από ξένα κέντρα. Υπάρχουν και οι εδώ ομόφρονές των και φτιάχνουν ένα μέτωπο ναραγές, ένα εχθρικό μέτωπο, ένα στρατόπεδο εχθρικό κατά της πατρίδος και της Εκκλησίας μας. Ας το καταλάβουμε καλά και ας μη βοηθάμε το χαβά τους. Ας κλείσουμε τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα και ας γονατίσουμε και ας παρακαλέσουμε τον Χριστό και την Παναγιά και τους Άγιους με τα δακρύων να μας λυπηθούν για μια φορά ακόμα, για μια φορά ακόμα, αλλά και άλλοτε, όπως τους διωγμούς και μετέπειτα άνοιξαν οι πύλες του Άδου να καταπιούν την Εκκλησία. Έτσι ήταν και στα χρόνια της οικονομαχίας, που με λύσα, μεγάλη λύσα, οι πύλες του Άδου ανοίχτηκαν και ο αρχαίκακος και τα όργανά του προσπάθησαν με όλους τους τρόπους και με τη δύναμη του αυτοκράτορος και με τόνα και μετάλλο προκειμένου να σβήσουν το φως του κόσμου, να καταστρέψουν τη Ρωμιοσύνη και την Αγία Εκκλησία του Χριστού την Ορθόδοξη. Και δύο αιώνες και τι δεν έγινε και πόσα δεν συνετελέστησαν. Όμως ο Κύριος και Θεός έβαλε πάλι το χεράκι Του και περισσότερο στη δεύτερη οικονομαχία, αφού στην πρώτη φάση έφερε την Αγία Ειρήνη την Αθηναία, την Ειρήνη την Αθηναία στα πράγματα, γιατί όπως γράφει ο Άγιος Νεκτάριος, όταν οι άνδρες έφεραν τα πράγματα της αυτοκρατορίας σε αδιέξοδο, τότε ο Χριστός έβαλε στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας γυναίκες, παρακαλώ. Να εδώ λοιπόν το μεγαλείο της Ορθοδοξίας που χρησιμοποιεί άνδρες και γυναίκες προκειμένου να γίνει το μέγα καλό της σωτηρίας εκ της Εκκλησίας. Έφερε λοιπόν και στη δεύτερη φάση της οικονομαχίας γυναίκα πάλι στα πράγματα, την Αγία Θεοδώρα την Αυγούστα, η οποία εστερέωσε την Ορθοδοξία και η οποία εορτάζει μαζί με τον Άγιο Βλάσιο μεθαύριο στις 11 του μηνός Φεβρουαρίου. Γιατί στα 867 απέθανε και εκείνη κλεισμένη στο μοναστήρι υπερπίστεως και πατρίδος και είχε προσφέρει τόσα πολλά και είχε κάνει τόσα καλά στη διωκόμενη Εκκλησία και στην κινδυνεύουσα πατρίδα που ο Θεός της έκανε ένα δώρο. Άφησε το σώμα της άφθορον, όπως τα Αγίου Σπυρίδωνος, τα Αγίου Γερασίμου, τα Αγίου Διονυσίου, τα Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και τόσων άλλων. Είναι άφθορον το σκήνομα της Αγίας, δηλαδή δεν έχει λιώσει,
διατηρούνται οι σάρκες, διατηρείται όπως ήτο, και μετεφέρθη από την Κωνσταντινούπολη στους κορφούς, στη Κέρκυρα, και είναι τώρα στο ναό της Παναγίας της Πηλεώτισσας. Και επί γερμανικής κατοχής χτυπούσαν οι βόμβες στο ναό και ο ναός δεν πάθαινε τίποτε. Και κατέφευγαν εκεί οι πιστοί και τους εφύλατη η Αγία Θεοδώρα η Αυγούστα, η μεγάλη και τρισμεγάλη αυτή γυναίκα, που αυτούς πια τους Αγίους και τους Αυτοκράτορες σχεδόν τους βγάλαμε από τα σχολεία, από τη ζωή μας. Υπάρχει όμως η Αγία μας Εκκλησία, η οποία τους φέρνει κάθε μέρα στη Θεία Λατρεία, τους φέρνει κάθε μέρα μπροστά στα μάτια μας και μέσα στη ζωή μας, και τους τιμά και τους γεραίρει και τους προβάλλει ως ύψιστα και μέγιστα παραδείγματα. Η Αγία έζησε σε χρόνους δίστεκτους. Πήρε σύζυγο τον Αυτοκράτορα Θεόφιλο, ο οποίος είχε τόση κακία για την Εκκλησία, του την ενίσχυαν και οι διάφοροι, που εκκίνησε φοβερό διωγμό κατά των ιερών εικόνων και εκείνων οι οποίοι τις ακολουθούσαν. Έκαμε μεγάλα κακά. Η Αγία, παρότι αυτοκράτηρα και παρότι αγαπούσε πάρα πολύ το Θεόφιλο μέχρι λατρείας, λένε εκείνοι που ξέρουν, παρά τα αυτά έμεινε ορθόδοξη. Είχε κρύψει τις ιερές εικόνες στα σεντούκια και στις κρύπτες, ακόμη και στον κόρφο της, και τις προσκυνούσε τιμητικά και τις παρακαλούσε. Και όταν κάποτε ένας δούλος την είδε να το κάνει και να ασπάζεται, της λέει: «Τι κάνεις εκεί?» «Φιλώ τα νηνία, τα παιδάκια». Εκείνος όμως πήγε και το είπε στον Αυτοκράτορα. Και αυτός έτρεξε θυμωμένος και λέει: «Πού είναι οι εικόνες, πού τις έβαλες, τι τις έκανες? Ποιος σου είπε, αδελφέ, ότι έχω εικόνες?» «Να, ο δούλος», λέει, «είπε ότι φυλάς τα νηνία». Ο δούλος δούλος είναι. Άμα έχεις υπόλοιψη το δούλο και αυτός που είναι και λίγο ανόητος, πέφτεις έξω, βασιλιά μου, του λέει. «Άντε κι άσε με, χριστιανέ μου», λέει. Και εκείνος έφυγε γιατί την εκτιμούσε. Και κράτησε σαν πέθανε ο Θεόφιλος 20 Ιανουαρίου 842. Κράτησε την αυτοκρατορία εκείνη, γιατί ο διάδοχος του θρόνου και γιος της, ο Μιχαήλ ο Τρίτος, το 3-5 ετών. Και ουσιαστικά εκείνη ήταν η αυτοκράτηρα, με τον Πρωθυπουργό Θεόκτιστο, τη μεγάλη αυτή μορφή, που λίγοι την ξέρουν και λιγότεροι γνωρίζουν, πόσα καλά με την Αγία Θεοδώρα έκαμα στην αυτοκρατορία. Με τον τρόπο τους εκείνοι σιγά σιγά κατόρθωσαν να αλλάξουν το ρούν των πραγμάτων με την παρέμβαση του Θεού, και ενώ η αυτοκρατορία δύο και τις εικόνες, τώρα η αυτοκράτηρα Θεοδώρα, που ήταν πάντοτε υπέρ των ιερών και αγίων εικόνων, βρήκε τον τρόπο και με τους συνεργάτες της και έφεραν τα πράγματα στη λύση τους. Και έγινε η οριστική αναστήλωση των ιερών και αγίων εικόνων 19 Φεβρουαρίου 842, Κυριακή της Ορθοδοξίας, πρώτη Κυριακή των νηστιών. Φάνηκε τότε, αδελφοί και πατέρες μας, πως χάνεται η Εκκλησία του Χριστού η Ορθόδοξη, χάνεται η Ρωμιοσύνη, χάνεται η πατρίδα, χάνεται το φως, χάνονται τα πάντα, και πως θα επικρατήσει η βαρβαρότης. Η βαρβαρότης. Κι όμως ο Κύριος έβαλε το χεράκι του. Το χεράκι του που ήταν η Αγία Θεοδώρα και η συνεργάτη της. Και ο μεγαλύτερος δε συνεργάτης της ακόμη, ποιος ή το λέτε? Ο Μέγας Φώτιος. Ο Μέγας Φώτιος. Ο Ισαπόστολος Φώτιος. Ο ομολογητής Φώτιος. Από τις μεγάλες κορυφές
της Ορθοδοξίας και της πατρίδος μας. Λίγοι το ξέρουν και λιγότεροι γνωρίζουν τι έκαμε και τι πρόσφερε. Σαν το μεγάλο Φώτιο, ελάχιστοι πέρασαν από αυτή την πλάση και από την Άγια Εκκλησία μας. Μαζί του η Αγία Θεοδώρα έδωσε το οριστικό τέλος, το οριστικό τέλος στη φοβερή εικονομαχία. Και σήμερα εικονομαχία έχουμε. Δεν μάχονται τις εικόνες, αλλά μάχονται τις έμψυχες εικόνες του Χριστού, τους χριστιανούς. Και ένας Ευρωπαίος σοφός είπε προχθές πως στην Ευρώπη, στην Ενωμένη Ευρώπη, είναι όλοι δεκτοί πλην των χριστιανών. Πώς το ακούτε αυτό? Πλην των χριστιανών, όπως και στην πατρίδα μας. Είναι όλοι δεκτοί πλην Ελλήνων Ορθοδόξων χριστιανών. Το βλέπετε καθαρά. Το ίδιο γίνεται και στην Ευρώπη. Γι' αυτό και εκείνοι τάχα που κυβερνούν την Ευρώπη και είναι τάχα χριστιανοί, δεν θέλουν να συμπεριλάβουν στο σύνταγμα, το νέο ευρωπαϊκό σύνταγμα, τι λέτε? Ποιο λέτε? Το χριστιανισμό. Κάτσε αδερφέ, εσείς είστε όλοι χριστιανοί, έστω και μη ορθόδοξοι. Δεν είστε χριστιανοί? Πήρε εκείνοι που σας λένε να μην βάλετε στο σύνταγμά σας το χριστιανισμό, που θα έπρεπε εσείς να το ζητήσετε και να επιμείνετε και να κάνετε τώρα και τ' άλλο. Άρα η Ενωμένη Ευρώπη πάει να γίνει αντίχριστη και ένας τύραννος γεννιέται για να το χρησιμοποιήσουν εκείνοι που θέλουν και να καθυποτάξουν την ανθρωπότητα, να την κρεμάσουν στο ψωμί και να την άγουν και να την φέρουν και να την κάνουν όπως θέλουν. Τα πειράματα άρχισαν. Το Ιράκ, το Αφγανιστάν, προχθές η Σερβία, αύριο εμείς και ό,τι άλλο. Και οι λαοί παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα. Η νέα τάξη πραγμάτων, τα όργανα του Αντιχρίστου, και θείουν και απολύουν και καταστρέφουν και φοβερίζουν την ανθρωπότητα. Ξεχνάνε όμως ένα πραγματάκι. Ξεχνάνε ότι αυτοί δεν είναι αφεντικά. Και είναι σημαντικό το πραγματάκι αυτό, σημαντικότατο. Ξεχνάνε πως δεν είναι αφεντικά. Και κυβερνούν με την ανοχή του Κυρίου, με την παραχώρηση του Κυρίου. Και κάνουν τα τόσα και τόσα. Άμα σηκωθεί ο αφέντης ο Χριστός, ο αναπεσόν, ο οποίος και κοίμηται ως λέον και της εγερεί αυτόν, εάν εγερθεί ο Χριστός μας, τότε όλοι αυτοί που θα τρέξουν να κρυφτούν και τι θα μπορέσουν να κάνουν? Στο Ελ Αλαμέιν, οι στρατιές των τυράννων Γερμανών και των υπολείπων στα 1942 απειλούσαν θεούς και δαίμονες και την πόλη της Αλεξανδρίας και την Ανατολή και τη Ρωσία μακροπρόθεσμα και τα πάντα. Και εκεί που ήσαν στο απόγειο και νόμιζαν ότι δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο, ήρκεσε να βγει από τη Μονή του και την αρχαία εκκλησία του Άγιος Μινάς. Ελ Αλαμέιν σημαίνει τόπος του Μινά. Τόπος του Μινά, αυτό το ξέρουμε. Και είδαν οι δικοί μας χριστιανοί της Τρίτης Ορεινής Ταξιαρχίας και πολλοί Άγγλοι, είδαν τον Άγιο να βγαίνει από το σπίτι του με φοβερή συνοδεία και να σηκώνει στην έρημο τι? Βουνά την Αμοθύελα. Ξεσήκωσε αγέρι και σήκωσε τον άμμο και τον έκανε όπλο του Θεού κατά των υπερηφάνων νεογότθων. Και όλα τα τάγκς τους εγέμισαν με χώμα και με άμμο και ακινητοποιήθησαν και κέρδισαν οι σύμμαχοι την πρώτη μεγάλη νίκη μετά από εκείνη στη Βόρειο Ήπειρο και στην Αλβανία τη δική μας. Κέρδισαν την πρώτη μεγάλη νίκη κατά των μέχρι τότε αίτητων Γερμανοϊταλών και των υπολείπων. Και από εκεί και πέρα άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Και ποιος είναι ο νικητής του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου? Ο Άγιος Μινάς. Ποιος θέλετε εσείς να είναι? Ο Άγιος Μινάς.
ο Άγιος Μινάς ο Μεγαλομάρτης, ο φίλος του Αγίου Νεκταρίου μας, ο ιδιαίτερός του, που είναι και εδώ και στην Αίγινα, εδώ μένω, είπε στον Άγιο Νεκτάριο όταν πήγε. Εδώ είμαι κι εγώ, έχει μοναστηράκι εκεί. Ο Άγιος Μινάς είναι ο αδιαμφισβήτητος νικητής του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Άγιος Μινάς, όπως και ο Άγιος Σπυρίδος στην Κέρκυρα στα 1716, που πήγαν οι Τούρκοι πολεμώντας τους Βενετούς να καταστρέψουν το νησί. Βγήκε ο Άγιος από το σκήνομά του και τους φοβέριξε, τους απείλησε. Βγήκε επιβλητικός και μεγαλόπρεπος. Και εκείνοι έτρεξαν και έπεσαν στη θάλασσα, μπήκαν στα πλοία όσοι μπόρεσαν και έφυγαν. Και άφησαν εκεί τον οπλισμό τους, τα όπλα τους, τα πολεμοφόδια, τα τρόφιμα θέλω να πω, και τα πάντα και έφυγαν. Ποιος ενίκησε τότε? Ο Άγιος Σπυρίδων. Το 1940 ποιος ενίκησε τους νεογότους στην πατρίδα μας? Η Παναγία μας. Ήδη εχθρίνε και τώρα. Αλλά και ήδη οι Άγιοι είναι και τώρα. Για την πατρίδα μας, την υπέροχή μας πατρίδα, ο Χριστός και η Παναγία τη φροντίζουν. Και οι Άγιοι, που είναι ο φοβερός Μιχαήλ, ας κάνουν προς τα δόθε οι Τούρκοι αν θέλουν, και η σπάθα του περιμένει στο Μανταμάδο. Ο ίδιος τη διέταξε και του την έφεραν και την ακούμπησαν εκεί. Γιατί αν στεκόμεθα σήμερα με τόσα δεινά, το οφείλουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Γιατί πρώτα και κύρια είμαστε Ορθόδοξοι και μετά Έλληνες. Δηλαδή υπάρχουν και Έλληνες που δεν είναι Ορθόδοξοι και είναι εναντίον της πατρίδας μας στην ουσία ως φρενοβλαβείς. Και ας κρατήσουμε την Εκκλησία και την πατρίδα μας. Και ας παρακαλέσουμε τον Χριστό μας και τους Αγίους και την Παναγία να μας προστατεύσουν. Ξέρετε γιατί μας πολεμούν τελευταία με τόση μανία? Γιατί βλέπουν ότι μας προστατεύει ολοφάνερα ο Θεός και η Παναγία και η Εκκλησία. Και γι' αυτό τώρα ως άλλοι δαίμονες επιτίθεται κάτι της Εκκλησίας, το βλέπετε? Ας ανοίξουμε τα μάτια μας, ας βγάλουμε τις σύμπλες μας, ας αφήσουμε τη δημοκρατία στην άκρη και ας αφήσουμε τα πάντα και ας φροντίσουμε την γλυκίδα την πατρίδα μας και τη φιλτάτη ορθοδοξία μας, να μην τσαρνηθούμε με τίποτε ό,τι και αν γίνει. Και στο τέλος ας πεθάνουμε κι εμείς με τους μάρτυρες και τους Αγίους υπερπίστεως και πατρίδος. Σας ευχαριστώ θερμά τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ψάλτη και τον Επίτροπο, το σταθμό της Εκκλησίας μας και τους ακροατάς αυτούς τους εγγύς και τους μακράν και τους παράγοντας σταθμού μας και προπάντως όλους εσάς που και σήμερα ήρθε και κάναμε τον Ισπερινό του Αγίου Χαραλάμπους και τη φτωχή αυτή ομιλία για τον Άγιο Χαράλαμπο, τον Άγιο Βλάσιο και την Αγία Θεοδόρα την Αυγούστα. Μεθαύριο, ένα λεπτό παιδιά, δεν τελειώσαμε. Ένα λεπτάκι. Μεθαύριο, Παρασκευή, 11 του μηνός, 5 μέχρι το πρωί, θα κάνουμε Θεία Λειτουργία, να τιμήσουμε και τον Άγιο Χαραλάμπη και τον Άγιο Βλάσιο και την Αγία Θεοδόρα, την Αυγούστα, τη Βασίλισσα. Και την επόμενη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός, θα κάνουμε παράκληση 3 παρα 20 και στη συνέχεια ομιλία με θέμα «Η Αγία Φιλοθέη, η Κυρά των Αθηνών». Χρόνια πολλά σε εορτάζοντας και αύριο και μεθαύριο και όλες τις μέρες αυτές, ας ψάλλουμε το εθνικό ύμνο της Εκκλησίας και να φύγουμε. Τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα τον δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχου σα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελεύθερον.
ελευθερώσον ή να κράζωσι χερενύμφι ανύμφευτε. Και πάλι σε ευχαριστώ, Χριστός και η Παναγία και η Άγιοι βοηθιά μας. Καλή σας νύχτα, καλή αντάμωση την άλλη φορά.